κύριος Θάνος Πλεύρης. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε. Να ξεκινήσουμε από τα φάρμακα. Λοιπόν, σήμερα δώσατε στη δημοσιότητα μία λίστα εναλλακτικών φαρμάκων. Κάποια από αυτά είναι και γενώσιμα για όσους δεν βρίσκουν τα φάρμακα τα οποία αναζητούν. Οι φαρμακοποιοί λένε ότι και αυτά τα οποία προτείνετε σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχουν στα φαρμακεία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε κάτι. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο και το οποίο η χώρα μας το αντιμετωπίζει σε μικρότερο βαθμό. Mm. Παραπέμπω και στα ρεπορτάζ που έχετε κάνει εσείς και για τη Γαλλία και τη Γερμανία, γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε ισχυρή ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και άρα, στο μεγαλύτερο μέρος των φαρμάκων που παρουσιάζεται έλλειψη, έχουμε γενώσιμο φάρμακο. Για τη διευκόλυνση λοιπόν των πολιτών, δώσαμε στη δημοσιότητα όταν δεν βρίσκει ένα επώνυμο μπραντ, ποιο μπορεί να αναζητήσει. Φτάνει να υπάρχει και αυτό. Ναι, φτάνει να υπάρχει. Στο 80 με 90% αυτά υπάρχουν. Mm-hmm. Στα αντιπηρετικά, τα αντιβυχικά, τις αντιβιώσεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα παραπάνω στα εισπνεώμενα. Για ποιο λόγο? Διότι οι πρώτοι Έλληνες συνολικά από τις χώρες της Κίνας και της Ινδίας, από την Ασία, άρα εκεί πέρα δεν αρκεί η δική μας παραγωγή για να καλύψει ελλείψεις. Mm-hmm. Ήδη αυτή την εβδομάδα έρχονται 90.000. Μια πολύ μεγάλη επώνυμη πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία έφερε 90.000 για να τα δώσει στην ελληνική αγορά. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε γενώσιμα. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε πάρει μια σειρά από μέτρων, τα οποία μέτρα πάρθηκαν από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, κύριε Σρόιτερ, επειδή ακριβώς γνωρίζαμε ότι υπάρχει αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα που είναι λόγω του ενεργειακού και της μειωμένης παραγωγής λόγω COVID, το ναι. Ότι έχει πάει η παραγωγή όλη στην Ασία και στην Κίνα και στην Ινδία. Ήδη είχαμε πάρει μέτρα από το καλοκαίρι και τα φάρμακα τα οποία βρίσκονται σε έλλειψη τα προστατεύσαμε από τις μειώσεις μέσω του clawback, να μην έχουν παραπάνω μείωση για να μην. Πάντως το πρόβλημα είναι εδώ, έτσι? Δεν προσέχτε όμως το πρόβλημα είναι εδώ. Το πρόβλημα μας είναι. Δεν υπάρχει. Θα σας πω πώς. Και θέλω να πω ότι εκτιμάτε ότι το πρόβλημα αυτό θα λυθεί, ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Το έχετε πει αρκετές φορές. Οι φαρμακοποιοί λένε το ακριβώς αντίθετο βεβαίως και δεν έχουν και καμία αντιπαράθεση μαζί σας. Λένε ότι τις επόμενες εβδομάδες τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Όχι. Αυτό το οποίο θα γίνει πρώτα απ' όλα, με τα μέτρα τα οποία πήραμε, δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας φαρμάκων στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Οι όποιες ελλείψεις παρουσιάζονται μόνο στα ιδιωτικά φαρμακεία και σε συγκεκριμένα συσκευάσματα. Αυτό επέτεινε το φαινόμενο και λόγω του ότι τα Χριστούγεννα είναι μικρότερη παγκοσμίως η παραγωγή mm-hmm. και είναι κλειστές οι φαρμακαποθήκες. Ήδη από σήμερα τροφοδοτείται η αγορά. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι θα αυξηθεί και θα έχουμε μια κορύφωση των λοιμόξεων στη χώρα, άρα μεγαλύτερη ζήτηση. Αντίστοιχα όμως, επειδή η Ευρώπη έχει φτάσει την κορύφωσή της στις λοιμόξεις, θα έχει λιγότερη ζήτηση, άρα θα μπορεί να είναι πιο ομαλή η επάρκεια της αγοράς. Άρα πότε, πότε θα ομολοποιηθεί η κατάσταση? Το πρόβλημα αυτό, επειδή είναι παγκόσμιο, θα υπάρχει mm-hmm. συνολικά. Όμως, όπως έχουμε πει και στη συνέντευξη που δώσαμε, από τις επόμενες 10 μέρες η ομαλοποίηση θα φαίνεται. Μάλιστα. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν θα παρατηρείται σε συγκεκριμένα σκευάσματα μία έλλειψη, αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία πρόσβασης. Και σας το λέω γιατί και εγώ δύο παιδιά έχω. 13 χρονών είναι η κόρη μου, 8 ο γιος μου. Καταλαβαίνω τους γονείς που μας ακούν και ανησυχούμε. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία να χρειάζεται κάποιος να πάει να στοκάρει φάρμακα. Η Ελλάδα ούτε πλαφόν χρειάζεται να βάλει όπως έχουν βάλει άλλες χώρες, γιατί ακριβώς έχουμε επάρκεια σε γενώσιμα. Μάλιστα. Ούτε πρόκειται να μπούμε σε διαδικασίες να έχουμε κρίση στη φαρμακευτική αγορά. Οι όποιες ελλείψεις και ταλαιπωρία συνεχώς θα αντιμετωπίζεται. Πατέρας είστε, καταλαβαίνετε, είπατε, τους γονείς που έχουν παιδιά και ανησυχούν. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε και τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στα νοσοκομεία αυτό το διάστημα και βρίσκονται στα ράτζα εικόνες από άλλες εποχές, κύριε Υπουργέ, τις οποίες ίσως να μην περιμέναμε να ξαναδούμε στα ελληνικά νοσοκομεία, και πάλι τα ράτζα στους διαδρόμους και ατελείωτες ουρές στα εξωτερικά ιατρεία. Γιατί? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τα ράτζα δεν ήταν κάτι που πάψαν να υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, να πάμε λίγο στις παιδιατρικές που είναι μια ιδιαίτερη σημασία. Οι έξαρσεις παιδιατρικές ιώσεις, γιατί πάλι ακούω ένα επιχείρημα μιας πίεσης που έχουμε στις παιδιατρικές κλίνες. Οι παιδιατρικές κλίνες είναι στο 50% πληρότητα, για την Αττική αναφέρομαι. Mm-hmm. Αντίστοιχα, είναι στο 65% λιγότερο από ήταν πέρυσι τέτοια εποχή. Άρα, αυτή τη στιγμή θέμα επάρκειας κλινών δεν υπάρχει. Οι προσελεύσεις χθες στο Αγία Σοφία ξεπέρασαν τις 300 με 30 εισαγωγές. Καταλαβαίνετε ότι όταν έρχονται 300 άνθρωποι συγχρόνως υπάρχει μία αναμονή, αλλά στο θέμα των εισαγωγών, επειδή είναι πολύ λιγότερες στα παιδιά γιατί δίνονται θεραπείες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στις εντατικές των παιδιών, το πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι οι κλίνες. Οι κλίνες πάλι
είναι επαρκής είναι ότι έχουμε μια τέτοια διασπορά, γιατί είναι ειδικές κλίνες που υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα διαχρονικό θέμα. Υπάρχει, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, στο Ιπποκράτιο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Ρίο. Η Θεσσαλία, λόγου χάρη, δεν έχει παιδιατρικές. Ήδη στα προγράμματα που έχουμε θέλουμε να αναπτύξουμε τέτοιες κλίνες. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή υπάρχει μία έξαρση, έχουμε τη δυνατότητα των διακομιδών, είτε αεροδιακομιδών, προκειμένου όταν παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα σε περιοχές που δεν έχουν κοντά κλίνη μεθ παιδών, που είναι ειδικές κλίνες, να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Στους ενήλικες, ο Ευαγγελισμός ξεκινά εφημερία χωρίς κρεβάτι εντατικής. Αντίστοιχη εικόνα, πρέπει να σας πω, και σε άλλα νοσοκομεία τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή, όταν λέμε για ράτζα, για να καταλάβουμε, αναφερόμαστε ουσιαστικά σε 4 νοσοκομεία. Στην Αττική που παρουσιάζεται. Μιλάω για τις εντατικές κλίνες. Στις εντατικές δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς την επάρκεια. Όταν ξεκινάει ο Ευαγγελισμός εφημερία χωρίς κρεβάτι εντατικής. Το λεκανοπαίδιο, γιατί κοιτάξτε, τη μεθ μεταφέρεται αυτομάτως. Το λεκανοπαίδιο έχει επάρκειες κλίνες μεθ. Mm-hmm. Και σήμερα κιόλας, μάλιστα, με τον ιδιωτικό τομέα, με το σύνδεσμο κλινικών των ιδιωτικών, παραχωρήθηκαν επιπλέον 50 κλίνες μεθ από τις ιδιωτικές κλινικές στο δημόσιο σύστημα στην Αθήνα, για να υπάρχει ακόμα πιο εύκολη κάλυψη. Mm-hmm. Το θέμα με τις επικουρικές. Άρα, στις μεθ αυτή τη στιγμή, με την αναβάθμιση που έχει γίνει των μεθ, που έχουμε 1.100 μεθ συνολικά, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Χθες έβλεπα, πριν έρθω στο δελτίο σας, στα στοιχεία σημερινή μέρα, έχουμε 128 άτομα διασωληνωμένα από COVID. Yeah. Πέρυσι, τέτοια μέρα, είχαμε 654. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι κλίνες μεθ έχουμε σε πλήρη επάρκεια. Όπου παρουσιάζεται και κλίνουν μεθ, υπάρχουν σε άλλα νοσοκομεία. Πείτε μου για τα ράτζα. Στα ράτζα. Εγώ την απάντηση, πάντα υπήρχαν ράτζα και πάντα θα υπάρχουν. Δεν είναι, θα σας πω πώς γίνεται. Ναι, προφανώς προσέχετε, γίνεται. Ναι. Δεν λέω ότι πάντα υπήρχαν ράτζα για να δικαιολογήσω ότι υπάρχουν ράτζα. Τα ράτζα δεν πρέπει να υπάρχουν και για να κρυβολογούμε. Επειδή ράτζα κατά τη διάρκεια της εφημερίας κάθε νοσοκομείο μπορεί να αναπτύξει, το θέμα είναι όταν τελειώνει η εφημερία αυτός ο κόσμος να πηγαίνει πια σε κανονικές κλίνες. Mm-hmm. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί κυρίως σε νοσοκομεία μεγάλα που έχουν οι πολίτες θέλουν να πάνε. Το Αττικό, το είχατε και στο ρεπορτάζ σας, mm-hmm. είδα. Ο Ευαγγελισμός στο Γεννηματά και στο Λαϊκό είναι 4 με 5 νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και στο πλαίσιο της έξαρσης των ιώσεων ενισχύουμε αυτά τα νοσοκομεία με ανάπτυξη κλινών. Και να σας πω κιόλας τι έχουμε κάνει. Έχουμε συμφωνήσει ότι σε αυτά τα νοσοκομεία, όταν εφημερεύουν, θα υπάρξει υποστήριξη από μικρότερες δομές, mm-hmm. προκειμένου πριν την εφημερία να παίρνουν περιστατικά, να υπάρχουν παραπάνω κλίνες. Mm-hmm. Θα μας βοηθήσει και το νήμι στο νοσοκομείο για τον Ευαγγελισμό. Mm-hmm. Δύο ιδιωτικές κλινικές θα βοηθήσουν το Αττικό και το Γεννηματά, mm-hmm. προκειμένου η κατάσταση να ομαλοποιηθεί. Επιμένω όμως το εξής, γιατί δεν μου αρέσει να ωραιοποιώ τις καταστάσεις. Όταν η προσέλευση είναι 800 και 900 άτομα, τη στιγμή της εφημερίας, ναι. Και ράτζο θα υπάρχει και ταλαιπωρία πότε θα υπάρχει. Πότε εκτιμάτε ότι θα ομαλοποιηθεί όλο αυτό? Μιλάτε με επιστήμονες, ακούμε διάφορες απόψεις. Πολλοί λένε ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες. Εσείς μιλάτε με τους ειδικούς, τι σας λένε, πότε θα περάσει αυτό το κύμα των ιώσεων? Αυτή τη στιγμή το κύμα των ιώσεων, που και ειδικοί να μην είμαστε, το καταλαβαίνουμε, επειδή 2 χρόνια δεν υπήρχαν περιοριστικά μέτρα, mm-hmm. αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσο την πίεση του COVID, έχουμε πίεση από όλες τις άλλες δημόσεις που υπάρχουν. Θεωρούμε ότι μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε την κορύφωση και στη χώρα μας. Παρακολουθούμε πώς έχει πάει το φαινόμενο στις άλλες χώρες που ο χειμώνας και οι κλειστοί χώροι είναι πιο νωρίς. Mm-hmm. Οπότε θεωρούμε ότι το επόμενο δίμηνο θέλει μια μεγαλύτερη ενίσχυση που γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέσα σε αυτό το δίμηνο θα γίνεται και η αποκλιμάκωση παράλληλα. Mm-hmm. Η επάρκεια φαρμάκων είναι διασφαλισμένη και στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία, το οποίο με κάποια προβλήματα, όπως είπαμε, στα ιδιωτικά φαρμακεία. Στο θέμα των κλινών έχουμε ενίσχυση και από τις δομές τις άλλες, τις επικουρικές που μπορεί να υπάρχουν μικρότερες, αλλά και από τις ιδιωτικές κλινικές. Πιστέψτε με ότι αυτή τη στιγμή, μάλιστα, οι νοσηλείες είναι 65% κάτω από πέρυσι. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε σε πραγματικά κρίσιμες στιγμές, όπως ήταν πέρυσι. Ο περσινός χειμώνας ήταν ο πιο δύσκολος χειμώνας της πανδημίας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αντιλαμβανόμαστε και την ταλαιπωρία και τις αναμονές, αλλά είναι πανέτοιμο το σύστημα να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου στην ουσία είναι τα δύσκολα και μετά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Άρα μας. Τώρα, θύμα ξυλο...